λοιπόν. Τα Α7 που πετάνε για σας μόνο σήμερα. Και είναι και η τελευταία φορά που πετάνε. Και να σας πω ότι θα έρθουν από εκεί που τα περιμένετε. Το 2002 τα Α7 με το F16 Fighting Phantom. Αλλά δεν χωρίζει την κοινιά. Thank you.
Ελίσκωστα σα ένα τεσσάρων σημείων, σταματώντας κάθε 90 μίλες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας, το F16 και το ρολ τεσσάρων σημείων. Σας παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του F16, το οποίο διακρίνει να εκτελεί επιδέσεις στους ελεγχούς με μεγάλη ακρίβεια. Από τα δεξιά σας, το F16 και η αιχμή του βάρατος. Χειριστήστε επικοφή σε μια σειρά επιλογών που θα ενδείξουν ένα αγρόνισμα που το βοηθά να επιβιώνει εναντίον απειλών, μια και πολύ γρήγορα μεταβεί από την οριζόντια στην καταχώρηση μάχη. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, το Falcon Tear. Και τώρα, ας πάμε ζωντανά στο πλευρό να ακούσουμε τον κινηστή. Ζέστα ένα οδεία, πώς μας ακούς? Δίνει το F16 για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής. Καθώς το F16 μπορεί να πετάξει με ταχύτητες μεγαλύτερες από τη διπλάσια ταχύτητα του ήχου, μπορεί να πετάξει χωρίς κανένα πρόβλημα στον έλεγχο του και με πολύ μικρές ταχύτητες. Ο ελιγμός αυτός αναφέρεται σε μεγάλη γωνία προσβολής που έχει την δυνατότητα το αεροσκάφος να διατηρείται σε ευθεία οριζόντια πτήση. Ο χειριστής κρατάει το F16 με στάση ανώλου 20 μιλίων και ταχύτητα μόλις 120 μιλίων. Καθώς προσεγγίζει, παρακολουθήστε τη μοναδική παραλλαγή Αιγαίου που έχει το F16, η οποία είναι σχεδιασμένη με το παραστά πιο δύσκολο λαγό από τον εχθρό. Καθώς προσεγγίζει για την ταχεία άνοδο συνοδευόμενη από συνεχείς περιστροφές ή από διαμήκη άξονα του. Έλκοντας πίσω το κινηστήριο το F16 στα μέρη από 300 σε 145.000 πόδια σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, επιδεικνύοντας τον εκπληκτικό βαθμό ανόδου. Το F16 και το Victor Real.
κομμάτι για μια διαίρεση σε χαμηλότερες υποστάσεις. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Εμπορίας, θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διαίρεση στους άντρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στις οικογένειές μας, καθώς και σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους, οι υπερευθυζόμενοι την πατρίδα μας. Get your cameras at the ready. Ετοιμάστε λοιπόν τις φωτογραφικές τώρα. Είπε λίγα λόγια για τους δυο τους, είναι όλοι πάρα πολύ ικανοί, είναι νεαροί σε ηλικία, οι περισσότεροι. Εκτός από τον αρχηγό, ο οποίος είναι η τρίτη του χρονιά σε αυτή την ομάδα. Wow, πραγματικά όλη την ανάσα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Certainly the most romantic part of our show, the heart and spear. Εδώ λοιπόν είναι η πιο ρομαντική στιγμή του Airsys Oro. Είναι μια καρδιά στον ουρανό με ένα βέλος. Με αυτόν τον τρόπο τα κεράκια της Σαουδικής Αραβίας δείχνουν την αγάπη τους και το ευχαριστώ για τη φιλοξενία τους αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Μπορείτε να κάνετε και μία πρόταση γάμου τώρα εδώ. Pasteurized to the front, looking out the front now with the smoke on, this is your final opportunity to take a photo of the team this afternoon as they come in for the final maneuver, the bomb burst. Τελευταία λοιπόν φιγούρα αυτή, είναι η τελευταία ευκαιρία να βγάλετε φωτογραφία τώρα. Της αποστολής θα μας μιλήσει, θα τον ακούσουμε από τον ασύρματο. Εδώ. Του ελικοπτέρου, οι πιλότοι των Απάτσι εκπαιδεύονται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και κυρίως τη νύχτα.
αυτό είναι λοιπόν. Η πυροτεχνία δεν έρχεται από τον αέρα.